Το παρόν δίνουν στο Βατικανό θύματα σεξουαλικής κακοποίησης εν ώψη της Συνόδου που συγκαλεί ο Πάπας Φραγκίσκος με σκοπό να πέσει φως σε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της Καθολικής Εκκλησίας. Πρόκειται για την πρώτη σύνοδο σε ανώτατο επίπεδο με αντικείμενο την διερεύνηση των σκανδάλων και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον. Ο Φιλ Σαβιάνο εκπροσωπεί την Αμερικανική οργάνωση που έχει συσταθεί με σκοπό να λογοδοτήσουν οι ιερείς που έχουν διαπράξει εγκλήματα. Η συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους του Πάπα ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Άκουσαν αυτά που είχαμε να τους πούμε. Σε ό,τι με αφορά, έδειξα μια επιστολή που έστειλα στον Αρχιεπίσκοπο Σικλούνα με προτάσεις για περισσότερη διαφάνεια και προς μεγάλη μου ικανοποίηση εμφανίστηκαν ιδιαίτερα θετικοί. Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης έκαναν μια σιωπηλή παράσταση διαμαρτυρίας κρατώντας φωτογραφίες τους την εποχή που ήταν παιδιά και κακοποιήθηκαν. Ο Τιμ Λένον, που εκπροσωπεί δίκτυο ανθρώπων που επιβίωσαν από την κακοποίηση, μιλά για την ευθύνη των ανώτερων κληρικών. Με βίασαν όταν ήμουν 12 ετών. Ο παπάς που με κακοποίησε ήταν γνώριμος του επισκόπου. Τον είχαν συλλάβει να κακοποιεί και άλλα παιδιά σε 3 ενορίες πριν έρθει στη δική μας. Η κακοποίησή μου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν ο επίσκοπος είχε κάνει σωστά τη δουλειά του. Όταν ήμουν παιδί, αγαπούσα την Εκκλησία, λέει η Μέρι Ντισπέντσα. Στα 7 μου με βίασε ο παπάς της ενορίας. Από εκείνη τη στιγμή διχάστηκα. Άφησα το μικρό παιδί στο πάτωμα εκείνης της τουαλέτας. Είμαι το πρώτο καταγεγραμμένο θύμα το 1947. Συνέχισε επί τουλάχιστον 4 δεκαετίες να βιάζει άλλα παιδιά. Και αυτό είναι το αδιανόητο. Θέλουμε να το καταγγείλουμε και θέλουμε να σταματήσει. Τα θύματα της Καθολικής Εκκλησίας ζητούν διαφάνεια, ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν όσο ψηλά και αν βρίσκονται στην ιεραρχία.